Κύριε Κορμούση, τώρα τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια και τις αναστολές? Πότε λήγουν όλα αυτά, αυτό το πακέτο προστασίας? Με ποινική έχουν δοθεί αναστολές στην πληρωμή των δανείων όλων όσων επλήγησαν από τον κορονοϊό μέχρι 30 Ιουνίου. Παρ' όλα αυτά, οι τράπεζες, όπως προβλέπει και η νομοθεσία, ναι, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης των πελαντών τους, κυρίως των επιχειρήσεων, έχουν χορηγήσει αναστολές πληρωμών και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, είτε 6 μηνών είτε και 12 μηνών. Συνεπώς, η αγωνία των πληστηριασμών πότε ξανάρχεται σε πρώτο πλάνο? 1 Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο. Μάλιστα. 30 Ιουλίου είναι η προστασία από τους πληστηριασμούς. Τον Αύγουστο δεν γίνονται πληστηριασμοί από 1 Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει κάποια πρόνοια, υπάρχει κάποια μέρημνα εξαιτίας και της νέας κρίσης και της νέας ύφεσης που θα αντιμετωπίσουμε, οι διαπραγματεύσεις, οι ρυθμίσεις των τραπεζών να γίνουν πιο γενναιόδωρες? Διότι διαμορφώνεται ένα νέο οικονομικό τοπίο εξαιτίας της επιδημίας. Εδώ συζητάμε για απώλειες 20% στις αποδοχές των εργαζομένων, μιλάμε για τον κίνδυνο της απελευθέρωσης των απολύσεων, μιλάμε για τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού των 500 ευρώ. Συνεπώς διαμορφώνονται νέες παράμετροι σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των κόκκινων δανείων και τη στάση των δανειοληπτών και κυρίως τη δυνατότητά τους. Η νομοθεσία λέει ότι το τραπεζικό σύστημα και οι διαχειριστές δανείων, όταν κάνουν ρυθμίσεις δανείων, δηλαδή όταν ο πολίτης ή η επιχείρηση έχουν οικονομική δυσκολία, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά οικονομικά δεδομένα. Άρα λοιπόν, όσοι αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα δάνειά τους, θα πρέπει να υποβάλουν ένα έγγραφο αίτημα ρύθμισης προς την τράπεζα, μαζί με κάποια δικαιολογητικά, έτσι ώστε να αποτυπώνεται ποια είναι τα οικονομικά τους δεδομένα, ποια είναι δηλαδή πλέον τα νέα εισοδήματά τους, ναι, ποια είναι η αξία της περιουσίας τους, και βάσει αυτού να γίνεται αναπροσαρμογή της δόσης του δανείου. Το κράτος, για να βοηθήσει αυτή τη διαδικασία, επιδοτεί μέσω διαφόρων προγραμμάτων την αποπληρωμή των δανείων. Ήδη τρέχει το πρόγραμμα επιδότησης για τα επιχειρηματικά δάνεια και επί του παρόντος ετοιμάζεται ένα νέο πρόγραμμα για την επιδότηση των δανείων πρώτης κατοικίας. Μπορούν και επιχειρήσεις που δεν απασχολούν εργαζόμενους να πάρουν κρατικό δάνειο, σωστά? Σωστά. Η δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής, πότε ξεκινούν? Αυτό αναμένεται εντός του μήνα. Δεν έχει σχέση βέβαια με τις τράπεζες, είναι ένα μέτρο που γίνεται απευθείας με την εφορία ερωτήματα που μας έρχονται και από επιχειρηματίες, από επιχειρήσεις. Θες ο κύριος Σταϊκούρας εδώ, ναι, μας είπε ότι ξεκινάει το πρόγραμμα τη Δευτέρα. Ναι, τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, δεν έχει σχέση όμως με τις τράπεζες, ναι, αυτό. Ναι. Είναι, ναι, ένα μέτρο ενίσχυσης από το Υπουργείο Οικονομικών και γίνεται μέσω της εφορίας.